Σας κάλεσα εδώ για να σας μιλήσω, διότι χθες γύρισα από τα Στορφάδια και τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Ένας υπέροχος τόπος, ιστορικός, περιβαλλοντολογικός, με όλα τα καλά του Θεού εκεί και με ένα πλήγμα που πραγματικά σε καθυλώνει από θλίψη. Έχω την ελπίδα ότι αυτό που μου είπε η κυρία Μενδώνη, η Υπουργός Πολιτισμού, ότι εντός των προσεχών ημερών, αυτών των ημερών δηλαδή που ζούμε σήμερα ή τουλάχιστον της άλλης εβδομάδας, δρομολογείται η δημοσίευση της δημοπρασίας, η οποία βέβαια όπως αντιλαμβάνεστε έχει χρόνο, έχει διαδικασίες, αλλά μπαίνουμε σε μία αρχή του τέλους. Και είμαι βέβαιος ότι έχουμε τη συμπαράσταση και του βουλευτή μας, ο οποίος κατ' επανάληψη έχει τονίσει στην κυβέρνηση την αναγκαιότητα αυτής της αναστήλωσης του ιστορικού μνημείου του 13ου αιώνα των Παλαιολόγων, εκεί που ήκμασε ο μοναχισμός, εκεί που μόνασε και έζησε και ετάφη ο Άγιος μας, εκεί που επιτέλους έζησε σαν μοναχός ο Γρηγόρος ο Πέμπτος, ο εθνογέρτης και μεγάλος εθνομάρτυρας του γένους μας. Πρέπει να ευχαριστήσω όλους όσους έχουν συμβάλει όλα αυτά τα χρόνια σε μια προσπάθεια καθημερινή, διότι πρέπει να ξέρουμε ότι κάθε μέρα που περνάει είναι πιο δύσκολη για το καστρομονάστηρο των Στροπάδων. Πιστεύω ότι θα προλάβουμε. Πιστεύω ότι όσοι έχουν υποσχεθεί δεν θα φανούν ψεύτες. Έχουμε χορτάσει από υποσχέσεις που δεν πραγματοποιηθήκανε. Έχουμε δύο μεγάλα έργα εκεί. Το λιμάνι που έχει ήδη εγκριθεί η περιβαλλοντολογική και βέβαια για το λιμάνι είναι δευτερεύουσα σημασίας, αλλά ταυτόχρονα με την ανέγερση του πύργου θα είναι πολύτιμος συμπαραστάτης στη μετάβαση, στην διαμονή κτλ. Είτε των μοναχών είτε των επισκεπτών. Αυτό το περιβαλλοντολογικό περιβόλι που έχει υψόμετρο από τη θάλασσα 12 μέτρα και έχει δάσος από κέδρο, που έχει άγρια φύση, που έχει ομορφιά, που έχει δέος, που έχει μοναχικό άρωμα και μία βυζαντινή αυτοκρατορία που θυμίζει εκείνος ο μεγάλος ο πύργος ότι θα ξαναγίνουν πάλι ζωντανά και αποδοτικά και για την Ζάκυνθο και για την ιστορία της Ελλάδος μας. Όσον αφορά την φύλαξη των Στροφάδων, υπήρξε άψογη από πλευράς της Συνομοσπονδίας Στεροφυλάκων της Πελοποννήσου, από πλευράς του Λιμεναρχείου, από πλευράς του Θαλασσίου Πάρκου και ημών των μοναχών και της Μονής του Αγίου Διονυσίου που φροντίζει για όλα αυτά τα πράγματα αυτά τα χρόνια. Όταν από τότε που ο μοναχός, ο ιερομόναχος Γρηγόριος εκοιμήθη. Βρίσκομαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι από προχθές, 15 του μηνός, στο Μπενάκιο Μουσείο ήδη διαδικτυακά πρώτα και στη συνέχεια από τις 15 Ιουνίου που θα ανοίξουν τα μουσεία, εκεί προβάλλονται όλα τα αρκετά πράγματα από τα Στροφάδια για να θυμίσουν και να δώσουν στους ανθρώπους την ευκαιρία να δουν μερικά ψήγματα αυτής της παρουσίας ανθρώπων στα μοναστά δύο μας νησιά που απέχουν 28 μίλια από το πλησιέστερο σημείο της Ζακύνθου και 28 από την Πελοπόννησο. Αυτή η έκθεση, η οποία οφείλεται στην κυρία Λιμπεροπούλου τη δημοσιογράφο και σε έναν Έλληνα από την Αμερική, τον κύριο Μακέι, ήδη θριαμβεύει στο διαδίκτυο και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα γίνει κτήμα και προσωπικά στους ανθρώπους
όλα εκείνα τα οποία δεν έχουν συναντήσει ποτέ, τα αντικείμενα, μεταξύ των οποίων η μεγάλη μακέτα που δείχνει τα πραγματικά στροφάδια στην ακμή τους. Έχουμε βέβαια το πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο κόσμος ολόκληρος, διότι δεν είναι κάτι που έχει μόνο με την Ελλάδα. Είναι παγκόσμιο το φαινόμενο του κορονοϊού. Μέσα σε αυτό το παγκόσμιο, την παγκόσμια πληγή, θα έλεγα ότι είμαστε υποχρεωμένοι και σαν Εκκλησία να λάβουμε τα μέτρα που μας συνιστούν οι ειδικοί και ό,τι καλή διάθεση και να έχουμε να εφαρμόσουμε τους κανόνες της Εκκλησίας, έχουμε περιθώρια να τα κάνουμε σε καλύτερες ημέρες. Έτσι από την Κυριακή ανοίγουν οι εκκλησίες με ορισμένα μέτρα, δηλαδή όσον αφορά τη συμμετοχή των πιστών. Να κάνουμε υπομονή, πρέπει να προσαρμοστούμε στις ανάγκες όπως επιβάλλονται από τους όρους υγιεινής για να μην έχουμε αύξηση και επιστροφή, και στη συνέχεια θα έχουμε όλη την καλή διάθεση και τον χρόνο να πάμε και στην εκκλησία και να κοινωνήσουμε στην εκκλησία και όλα να τα απολαύσουμε όσα παρέχει η εκκλησία μας. Θα πρέπει λοιπόν από την Κυριακή να είναι ανοιχτές οι εκκλησίες, αλλά να μπαίνουν με μέτρο όσους επιτρέπει ο νόμος. Και μετά από τη λειτουργία μπορούν να πάνε να προσκυνήσουν κτλ. Εγώ μάλιστα σκέπτομαι για την έναρξη αυτή της νέας περίοδου να λειτουργήσω στον Άγιο Διονύσιο την Κυριακή.